Έντονες είναι οι διαφωνίες από πλευράς της αντιπολίτευσης του επιμελητηρίου Καβάλας λόγω της αλλαγής της ημέρας διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του επιμελητηρίου Καβάλας στο νησί της Θάσου. Πιο συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση, αποτελούμενη από τα εκλεγμένα μέλη και των δύο συνδυασμών της αντιπολίτευσης, απέστειλε μια επιστολή προς τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τη διευθύντρια του επιμελητηρίου Καβάλας, η οποία ανέφερε το εξής. Σήμερα το πρωί, δηλαδή τη Δευτέρα, μας κάλεσαν από το επιμελητήριο επωνόματι του Προέδρου του Επιμελητηρίου και μας ενημέρωσαν ότι το αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα γίνει και ότι θα γίνει απευθείας επαναληπτικό Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Επειδή οι περισσότεροι εξ ημών φροντίσαμε τις εργασίες μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρασταθούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθότι θεωρούμε τα θέματα σοβαρά και διότι οι συνεδριάσεις στη Θάσο έχουν σίγουρα και συμβολικό χαρακτήρα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και εγκαίρως ότι η ώρα και η μέρα που μας αποστείλατε ισχύει κανονικά. Ακολούθησαν και κάποιες αναρτήσεις αλλά και δελτία τύπου από τους συνδυασμούς του επιμελητηρίου Καβάλας της αντιπολίτευσης, αρκετά καυστικά όσον αφορά την διοίκηση, ενώ τη δική του απάντηση έδωσε μέσω του ένα τσάνελ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας. Κοιτάξτε, πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται αυτές τις δύο μέρες είναι εξοργιστικό όσον αφορά τον ίδιο τον θεσμικό ρόλο του επιμελητηρίου. Δεν μπορεί κάποιος κύριος, θέλοντας να έχει τη δικιά του αυτοπροβολή, να πάρει τον χρόνο δημοσιότητας, γιατί μάλλον τελευταία εξαφανίστηκε, γιατί δεν είχε να πει και τίποτα. Ξαφνικά για ένα μη ουσιώδες θέμα, το οποίο όπως σωστά λέτε ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες όπως οφείλει η διοίκηση και η διεύθυνση του επιμελητηρίου, προσκλήθηκαν τα μέλη, για να πάμε λίγο στην ουσία και μετά θα σας εξηγήσω και τα υπόλοιπα, υπήρξε πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι την Τρίτη το πρωί θα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο. Και εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, τονιζόταν στην πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνει την επόμενη μέρα πάλι στο παράρτημα του νησί της Θάσου. Επειδή όμως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό, ως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, κάνουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο στο νησί της Θάσου, για να ακούσουμε και από τους ανθρώπους του νησιού ποια είναι τα προβλήματά τους, ποιος είναι ο απολογισμός κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, την Δευτέρα το πρωί η διεύθυνση του μελητηρίου πήρε έναν ένανε για να δει αν θα υπάρξει απαρτία την Τρίτη ή όχι, έτσι ώστε να μην πηγαίνουμε άσκοπα την Τρίτη στο νησί της Θάσου. Πράγματι διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, γιατί επιχειρηματίες είμαστε, 2-3 λείπαν στο εξωτερικό, ο άλλος ασθενούσε, ο άλλος είχε τη δουλειά του και ούτω καθεξής. Και όσο φύλαμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, αλλά τελικά κάποιοι για λόγους εντυπωσιασμού θέλαν να δημιουργηθεί η παρεξήγηση, ενημερώνονται ότι δεν θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη, γιατί δεν υπάρχει απαρτία και θα γίνει την Τετάρτη, όπως προβλέπει και ο επιμελητηριακός νόμος. Ο κύριος Ζησίμου, παρασέρνοντας, πιστεύω, και τους υπολείπους, πήγανε και βγάλανε και τη φωτογραφία κιόλας για να μας πούνε ότι εμείς δεν πήγαμε, απαξιώσαμε και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που ήθελε να υποβαθμίσει το ίδιο το επιμελητήριο, και μετά βλέπουμε την επόμενη μέρα, χθες ουσιαστικά, αυτά τα οποία πραγματικά κάνει αναρτήσεις ή βγάζει δελτία τύπου, αυτές οι γελοιότητες, αυτοί οι θεατρινισμοί, πραγματικά δεν πρέπουν στο επιμελητήριο. Είμαι πραγματικά εξοργισμένος με αυτό το οποίο γίνεται. Με θλίβει ότι επειδή ο κύριος αυτός δεν έχει τίποτα, μα τίποτα να πει, δεν έχει μέχρι τώρα στους 10 μήνες της τωρινής διοίκησης να μας πει κάτι για συγκεκριμένα προβλήματα, για προτάσεις του κ.ο.κ. Βρίσκει μη ουσιώδη θεματάκια, που κατ' εμένα είναι πλέον, φτάνει στο όριο του ψεύδους και της συκοφαντίας αυτά τα οποία λέει αυτό το διάστημα. Αυτός ο κύριος δυστυχώς συνεχίζει για δικό του ρόλο και λόγο, ίσως γιατί θέλει να γίνει περιφερειάρχης, θέλει να γίνει βουλευτής, θέλει να γίνει δήμαρχος Νέστου, θέλει να γίνει δήμαρχος Καβάλας, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος του. Θέλει τη δικιά του αυτοπροβολή και μόνο, και δυστυχώς στις πλάτες του μελητηρίου. Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας, Λευθέρης Κουκουτίνης, δήλωσε σχετικά με το θέμα τα εξής. Είναι απορίας άξιο γιατί η σύσσωμη αντιπολίτευση του επιμελητηρίου μετέβη στη Θάσο το απόγευμα της Τρίτης, εφόσον όπως παραδέχονται οι ίδιοι, είχαν ενημερωθεί τηλεφωνικώς για τη μετάθεση της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη ημέρα Τετάρτη, όπως προβλέπεται από τον νόμο λόγω έλλειψης απαρτίας των μελών. Μήπως αφού δεν έχουν αρθρώσουν σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο, το έκαναν για να βγάλουν φωτογραφίες και να τις αναρτούν στο διαδίκτυο, ισχυριζόμενοι αναλυθώς ότι δεν
ενημερώθηκαν για την αναβολή του Διοικητικού Συμβουλίου και πώς αυτό σημαίνει ότι εμπέζουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Θάσου. Σήμερα τελικά παραδέχθηκαν ότι εγκαίρως ενημερώθηκαν τηλεφωνικώς, αλλά ισχυρίστηκαν ότι αυτό δεν έγινε γραπτός. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με τα φθηνά επικοινωνιακά τους κόλπα και το τεράστιο έλλειμμα αντιπολιτευτικού λόγου. Είναι επίσης απορίας άξιο γιατί ενώ υπάρχουν δύο παρατάξεις στην αντιπολίτευση του Μελητηρίου Καβάλας, με επικεφαλής τους Παύλο Ζησίμου και Κίμωνα Παπαδόπουλο, αυτές ενεργούν ως μία, στέλνοντας κοινές επιστολές στο επιμελητήριο όπου τις υπογράφουν όλα τα εκλεγμένα μέλη και των δύο παρατάξεων. Μήπως αυτό αποδεικνύει το βάσιμο της προεκλογικής κατηγορίας της νυν διοίκησης του κυρίου Δέμπα ότι ήταν και είναι ουσιαστικά μία παράταξη, που εμφανιζόταν όμως ως δύο ξεχωριστές παρατάξεις προεκλογικά. Εγώ θα τους συμβούλευα αντί να αντιπολιτεύονται στέλνοντας τα συγκεκριμένα αστεία δελτία τύπου να προσπαθήσουν να καταθέσουν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις ώστε ως ένας ή δύο συνδυασμοί να είναι χρήσιμοι στην επιχειρηματική κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αρχή της συνεδρίασης συζητήθηκαν προημερησίας διατάξεως θέματα, παρουσία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, αλλά και του Προέδρου των Ξενοδόχων της Θάσου Πάρη Παρασχούδη, ο οποίος είχε ενημέρωση πως η συγκεκριμένη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης. Είχατε ειδοποιηθεί εγκαίρως για τη συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε? Αυτό μόνο ρωτήσουμε. Ναι, είχα ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ο πρόεδρος του τηλεφωνικού και η διεύθυνση του εθνικού και μου ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα υπάρχει αυτό το μεταφύρμα και καλό ήταν να είναι παρόν. Μάλιστα, σε επικοινωνία του ένα τσάνελ με τα μέλη της αντιπολίτευσης του επιμελητηρίου Καβάλας, τα οποία υπογράφουν και τη συγκεκριμένη επιστολή, έγινε γνωστό πως είχαν ενημερωθεί από το πρωί της Δευτέρας για την αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής της συγκεκριμένης συνεδρίασης στη Θάσο.